Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Εμένα δεν μου θυμίζει το 2015, εμένα μου θυμίζει το 2012, μετά το τέλος του πρώτου μνημονίου και το πέρασμα στο δεύτερο. Ξέρετε, γιατί εδώ υπάρχει μια ασθενής μνήμη από την ελληνική πλευρά. Σας θυμίζω λοιπόν ότι τον Οκτώβριο του 2011 το Δούνου του τότε αποδέσμευε μεν την έκτη δόση στην τότε αξιολόγηση και την δέσμευε καταστατικά, γιατί την μπλόκαρε λέγοντας ότι το χρέος τότε, έλεγε, δεν είναι βιώσιμο. Επομένως καθιστά την εκταμείευση και τις δόσεις αυτή καθαρά πολιτική απόφαση. Ό,τι δηλαδή ζούμε και σήμερα. Αυτό θυμίζω ήταν αυτό που οδήγησε στο δεύτερο πακέτο, το δεύτερο μνημόνιο, των 130 δις, των 100 του κουρέματος του PSI και την υποτιθέμενη μόχλευση του EFSF, που την περιμένουμε ακόμα, για να θυμόμαστε λίγο και πόσο επιτυχείς συμφωνίες κάνει ιστορικά η ελληνική πλευρά. Γιατί και το πρώτο πακέτο των 110 δις τα 70 εκταμιεύθηκαν. Για να έρθουμε στο σήμερα, έχουμε συμφωνήσει ένα τρίτο μνημόνιο από το 2015 με την λεγόμενη τότε κολοτούμπα του Τσίπρα, που βεβαίως ο Τσίπρας απαντά, εγώ πήγα σε εκλογές και σας είπα ότι θα υπογράψω μνημόνιο. Λοιπόν, από τα 86 δις που συμφωνήθηκαν με το τρίτο μνημόνιο, ενώ έχουν ψηφιστεί μέτρα στην Ελληνική Βουλή, έχουν αυξηθεί οι φόροι, έχουν διατηρηθεί οι φόροι της περίοδου Σαμαρά και όλης της προηγούμενης κατάστασης, βλέπε έμφυα κλπ. Λοιπόν, σήμερα από τα 86 δις έχουμε πάρει τα 32. Και έρχεται το Δούνου του πάλι και λέει το χρέος είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο. Ναι, αλλά το θέμα είναι, ήταν βιώσιμο όταν μπήκε στην συμφωνία, κύριε Δουνουτού, θα έλεγε κάποιος. Καταλάβατε. Δηλαδή έχεις κάνει μια συμφωνία με τρία μέρη και έρχεται το ένα μέρος στη μέση της διαδρομής και λέει ότι ξέρεις το χρέος δεν είναι βιώσιμο και εγώ θα σκεφτώ αν θα μπω ή θέλω δικό μου μνημόνιο, τα νέα μέτρα τα οποία ζητάει. Δεν και τα λέτε... οποία τα λένε μεταρρυθμίσεις βέβαια. Δεν μου λέτε κύριε Τσαγκάρη, κατά αντιστοιχεία μεταξύ πρώτου και δευτέρου υπονοείται ότι είμαστε σε μια γέφυρα μεταξύ τρίτου και τέταρτου, έτσι πως πάει? Κοιτάξτε, αυτό είναι σαφές όταν ζητούνται από σήμερα να νομοθετηθούν, να προνομοθετηθούν μέτρα για την μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εάν εξαντληθεί η τετραετία περίοδο, είτε ξανά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είτε είναι η κάποια άλλη κυβέρνηση. Γιατί είχε αλλάξει η κυβέρνηση. Όταν σου ζητούν για την επόμενη περίοδο μέτρα, δεν είναι ουσιαστικά σαν να σου περιγράφουν ένα νέο στενό κορσέ μνημονιακού χαρακτήρα? Πείτε μου, με όλα αυτά τα μπρος πίσω, καλά τα περιγράφετε εσείς και καλά κάνατε και κάνατε και μια διαχρονική έτσι αναφορά για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, μπράβο. Και με βάση μια ευρωπαϊκή εικόνα η οποία μπαίνει σε παρατεταμένες προεκλογικές καταστάσεις. Βέβαια, είναι βέβαιο ότι και η ανάπτυξη στην περασμένη εβδομάδα δεν αναφέρεται μόνο στον Brexit, αναφέρεται στον Exit από τα πρώτα δύο συνθετικά γράμματα που είναι το Netherlands, αναφέρεται στο Frexit, αναφέρεται και σε πιθανή έξοδο της Γαλλίας. Ύστερα από τις ενδεχόμενες εκλογές, όχι ενδεχόμενες, τις βέβαιες εκλογές, το ενδεχόμενο εκλογικό αποτέλεσμα θέλω να πω. Λοιπόν, υπάρχει όπως ξέρουμε στην Ευρώπη πράγματι αυτή την ώρα μια αυξημένη ευρωσκεπτικιστική, αν θέλετε, προσέγγιση στα πράγματα από πάρα πολλές χώρες, διότι φοβούμαι ότι πηγαίνουμε σε ένα λάθος δρόμο όταν μερικοί στην Ευρώπη νομίζουν ότι δανείζουν τους άλλους μισούς για να ζουν. Δηλαδή έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση στο Βορρά ότι ο Νότος ζει επειδή αυτοί τον δανείζουν. Είναι ο κακός σύμβουλος αυτός ο τρόπος του σκέπτεστε. Ξέρετε, φανταστείτε το αυτό σε μια οικογένεια να θεωρεί ο πατέρας ότι κακώς χρηματοδοτεί τα παιδιά του, να θεωρεί ότι κακώς ας πούμε παράγει ένα εισόδημα για το σπίτι του ή να ζητάει από τα παιδιά του να του υπογράφουν συμβάσεις δανείου για το μέλλον. Λοιπόν, θυμίζει γάμο χωρίς αγάπη αυτή η ευρωπαϊκή οικογένεια. Και το είδαμε ανάγλυφα και σε θέματα πέραν των οικονομικών, το είδαμε στο μεταναστευτικό, το βλέπουμε σε θέματα ενδεχόμενος με τον εξανατολών κίνδυνο, που θυμίζω ήταν το κύριο στοιχείο με το οποίο τότε Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής ενέταξε τη χώρα στην τότε ΕΟΚ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο τέλος της μέρας πραγματικά αισθάνεται κανείς την ανάγκη να κάνει ένα λογαριασμό της μορφής που πάμε. Γιατί θα σας πω κάτι, κύριε Σαχίνη. Εάν κανείς θεωρήσει ότι επιτυγχάνει η κυβέρνηση με τη διαπραγμάτευση να μην πάρει κανένα νέο μέτρο, η καθημερινότητα που ήδη έχει σχηματιστεί, το ΦΠΑ αυτό που υπάρχει ήδη σήμερα στην Ελλάδα, ο έμφυα ο οποίος έχει μονιμοποιηθεί, το πρώην ετηδέ το έκτακτο του κυρίου Βενιζέλου, ο εισφορά αλληλεγγύης που έχει μονιμοποιηθεί, η ακριβότερη ειδική φορή κατανάλωση στον πλανήτη, οι έλεγχοι του ΚΕΦΟΜΕ που αφορούν δεδομένα άλλων περιόδων, όχι εισοδήματα κατανάγκη, δεδομένα πια. Λοιπόν, αυτά είναι βιώσιμα.
Μου θυμίζει δυστυχώς αυτή η ιστορία την τραγική φράση του τραγικού πατέρα που, εκτός των άλλων, με το τραγικό δυστύχημα αυτό που είδαμε, του οδηγού που σκότωσε και σκοτώθηκε, του Ιού Βακάκη, που δήλωσε ο πατέρας του: «Μας καλεί ο Θεός να διαχειριστούμε το αδιανόητο και το αφόρητο». Λοιπόν, εδώ η ελληνική κοινωνία και η ελληνική κυβέρνηση και αυτοί και οι προηγούμενοι διαχειρίζονται το αφόρητο. Τι θα βγει να πει στην κοινωνία σήμερα? Θα κόψω συντάξεις πάλι? Θα ανεβάσω φόρους, διότι η μείωση του αφορολόγητου, του υποτιθέμενου αφορολόγητου, γιατί να θυμίσουμε στους ακροατές μας, γιατί μας ακούνε και ελεύθεροι επαγγελματίες, το αφορολόγητο είναι μηδέν στην Ελλάδα. Έχει υπάρξει η έκπτωση φόρου αυτή, τα 1.900 ευρώ που έχουν απομείνει, που αφορούν μόνο μισθωτούς και συνταξιούχους. Αυτό αντικρίζει, αυτή η έκπτωση φόρου αντικρίζει στα λεγόμενα 8.500 αφορολόγητο που τόσος λόγος γίνεται. Λοιπόν, τι θα βγει να πει κάποιος στην κοινωνία αυτή? Ξαναζήσε με λιγότερα χρήματα? Και τι τζίρο μπορεί να παράξει και τι ανάπτυξη μπορεί να φέρει και τι καταθέσεις στις τράπεζες μπορεί να φέρει ένας μισθός των 500 ευρώ? Αυτά είναι ερωτήματα, ξέρετε, τα οποία είναι υπαρξιακού χαρακτήρα πια. Και η κυβέρνηση, καλώς για μένα αν θέλετε, είναι λίγο με αργά βήματα. Εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Χουλιαράκη με τη λογική ότι αν είπε ο άνθρωπος τη δήλωση αυτή, και γενικώς δεν συμφωνώ με το σκεπτικό, ας φύγουμε από τα πρόσωπα του, να κλείσουμε οπωσδήποτε μια συμφωνία τώρα. Δεν μπορεί στο μέσο μιας διαδρομής, όπου η Ελλάδα έχει συμφωνήσει ένα τρίτο μνημόνιο, επαναλαμβάνω, με την κολοτούμπα Τσίπρα, να το πω ας πούμε και έντονα, αν θέλετε πολιτικά να το χρωματίσω. Λοιπόν, μπήκε σε ένα τρίτο μνημόνιο να πάρει 86 δις από αντισυμβαλόμενους ποιους? Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Κομισιόν και το Δούνου του. Έρχεται στη μέση της διαδρομής και ενώ η Ελλάδα έχει εκταμιεύσει μόνο τα 32 από τα 86, τα μέτρα έχουν πάρθει για τα 86, θυμίζω. Έρχεται στη μέση της διαδρομής και λέει ο ένας από τους τρεις δανειστές εντός εισαγωγικών ότι εγώ δεν θα συμμετέχω γιατί το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Οι άλλοι δύο λοιπόν λένε όχι, πρέπει να συμμετέχει το Δούνου του, γιατί αν φύγει το Δούνου του δεν θα συμμετέχουμε κι εμείς. Και πώς θα πληρωθούν αυτοί τον Ιούλιο? Αυτοί γνωρίζουν καλώς, κύριε Σαχίνη, ότι αν δεν μας δανείσουν δεν θα πληρωθούν. Οπότε τι λέτε, ότι είναι μια διελκυστίδα παύλα παγίδα παύλα τρίκ και δουλευόμαστε? Γιατί νομίζω θα σας ότι παίζεται ένα σκληρό πόκερ. Ναι. Η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζω, έχει λεχθεί αυτό από τα πλέον επίσημα χείλη τα τελευταία 7 χρόνια. Προφανώς μέσα από τις σφαλιάρες στην Ελλάδα, εντός εισαγωγικών οι λέξεις σφαλιάρες, προσπαθούν να διαχειριστούν και ενδεχόμενες εντυπώσεις σε χώρες άλλες, από Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία, γενικότερα την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να έρθει στην ελληνική κοινωνία και να την κοιτάξει και να πει ότι εγώ θα πάρω μέτρα, είτε για τώρα είτε για μετά την περίοδο που λύγει το μνημόνιο αυτό, δηλαδή 19-20, εάν τουλάχιστον δεν καταφέρει να έρθει η κυβέρνηση να μας πει ότι κατάφερα αυτά με το χρέος και εντάσσω τις τράπεζες στο περίφημο QE του κυρίου Ντράγκη, το οποίο να δούμε και αυτό τι ουσιαστικό αντίκρισμα θα έχει επί της ουσίας. Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, για να κάνουμε και τον αντίλογο εδώ, ότι αν δεν βιαστούμε, μάλιστα, όπως εσείς λέτε, και να δούμε και τι γίνεται στον περίγυρο, μπορεί να φτάσουμε στον Ιούλιο να μας πνίξουν πάλι ως παράδειγμα πειραματόζω και να μας τελειώσουν. Μα και τώρα το ίδιο κάνουν όμως. Και τώρα ευτελίζουν μια κυβέρνηση, καταπατούν κάθε δημοκρατική διαδικασία. Είδαμε την απίστευτη δήλωση κυρία Σαχίνη του κυρίου Γιούνκερ, ότι σε χώρα η οποία υπάρχει μνημόνιο δεν έχει ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ακούσατε τι είπε ο πρόεδρος μας. Ο κύριος Γιούνκερ είναι τύπου ο διορισμένος πρόεδρός μας. Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί δεν έχει υπάρξει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και δεν τον ψηφίζουμε. Θα μπορούσαμε να τον ψηφίζουμε. Βγήκε ο πρόεδρός μας να μας πει ότι είμαστε κρατούμενοι, ο ελληνικός λαός, ότι είμαστε αιχμάλωτοι. Αντιλαμβάνεστε την βαρύτητα των λέξεων αυτών. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίσει. 7 χρόνια μετά, ξέρετε, φλερτάρει έντονα με την οργή, με το θυμό, με την αγανάκτηση μιας κοινωνίας. Για πείτε μου λίγο, επειδή ξέρω ότι ακτινογραφείτε και την αγορά, άλλωστε αυτό είναι το κατά κύριο επάγγελμά σας. Ακριβώς, είναι η αγορά, κύριε Σαχίτη. Τι λέει, ο κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Έχει μειωθεί το έσοδο. Ξέρετε, αυτή η διαδικασία, η περίφημη της εσωτερικής υποτίμησης. Δεν υπάρχει κανένας να σας πει πού αλλού έχει γίνει στον πλανήτη αυτό, πού αλλού έχει γίνει στον κόσμο. Έχει εφευρεθεί εδώ αυτή η ιστορία της εσωτερικής υποτίμησης. Μειώνουμε το έσοδο του καθενός, είτε επιχείρηση είναι το τζίρο της και τα κέρδη της, είτε εργαζόμενος είναι και συνταξιούχος το μισθό του και τις απολαβές του. Με αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις του να μην είναι ίδιες, αυτές είναι που παράγουν χρέη στην εφορία, 95 δις τα ληξιπρόθεσμα, τελευταία αναφορά που έχουμε, κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, απόλυτη υποαξία στα περιουσιακά στοιχεία.
Εδώ δεν έχει υπάρξει μπροστά το φόντο, είναι μαύρο για την ελληνική κοινωνία. Έχει ανυπαρξία προοπτικής. Άρα κύριε Τσαγκαρή, εσείς δεν συμμερίζεστε την άποψη ότι καλώς είχαν τα προγράμματα, κακώς τα εφαρμόζαμε εμείς και γι' αυτό μας προέκυψε το θέμα. Εγώ δεν είμαι δικαστής για να ψάξω αν ήταν καλά τα προγράμματα. Όχι, αλλά έχετε μια άποψη. Ναι, ναι. Το βέβαιο είναι, κύριε Σαχίνη, ότι στο διατάφτα δεν λειτουργήσαν. Δηλαδή, ξέρετε, είναι τραγικό να έχεις μια σειρά μνημονίων, τα οποία είτε επειδή δεν τα εφάρμοσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, λοιπόν, όπως λένε οι Ευρωπαίοι δανειστές, είτε επειδή φταίνε τα ίδια τα μνημόνια, όπως λέει η ελληνική πλευρά, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η Ελλάδα σώθηκε. Η Ελλάδα δεν σώθηκε με το πρώτο μνημόνιο, πήγαμε στο δεύτερο, δεν σώθηκε με το δεύτερο, πήγε στο τρίτο. Δεν φαίνεται να σώζεται και αυτό, φοβούνται τώρα, φλερτάρουν με το άγνωστο η ελληνική πλευρά σήμερα. Λοιπόν, και θα πάει σε ένα τέταρτο. Η αφιβάλλει κανείς ότι η Ελλάδα χρειάζεται δόσεις δανείων, χρειάζεται δανεικά. Το θέμα είναι να σταματήσει, υποτίθεται, ο μνημονιακός δανεισμός για να βγούμε στις αγορές. Άρα τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας, πώς θα έπρεπε να είναι η συζήτηση, ακτινογραφώντας, επαναλαμβάνω, και την αγορά και την πραγματική οικονομία. Πέστε το ευρώ, έχουμε πει από την πρώτη στιγμή αυτής της περιπέτειας και πέρα και έξω από τα λάθη της ελληνικής πλευράς, τον υπερδανισμό, αλόγιστη πορεία στο πουθενά. Το ευρώ είναι ένα πολιτικό νόμισμα, είναι ένα νόμισμα που αντικρίζει στην πολιτική ένωση της Ευρώπης. Εάν αυτή δεν υπάρξει και απλά μιλάμε για ένα κλαμπ μιας νομισματικής συνύπαρξης ισχυρών κρατών, εγώ δεν βλέπω η Ελλάδα τι μπορεί να πουλήσει μέσα σε αυτό το κλαμπ. Γι' αυτό και έχει ελληματική συμπεριφορά από την πρώτη ώρα που εντάχθηκε, καταλάβατε, δηλαδή η Ελλάδα. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε, το εργασιακό, το ασφαλιστικό, οι τράπεζες, οι φυλακές, ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης, το κακό δημόσιο, αυτά προϋπάρχουν της ένταξής σου στην Ευρωζώνη. Δεν είναι καινούργια στοιχεία. Δεν ανακαλύφθηκαν σήμερα αυτά. Εδώ λοιπόν ή θα πρέπει να υπάρξει ένα μνημόνιο με ευρωπαϊκές αμιγώς προδιαγραφές. Να πούμε, αντιγράφουμε την Αυστρία. Για όσα χρόνια πάει λοιπόν το μνημόνιο αυτό, αορίστου χρόνου. Στο τέλος της μέρας να γίνει η Ελλάδα-Αυστρία. Εμείς τι θέλουμε, εμείς θέλουμε διετές ή τριετές μνημόνιο και μια ταμειολογιστική διαδικασία να βρούμε τα λεφτά. Τώρα τους λείπουν λεφτά να κόψουμε το αφορολόγητο. Και το κόψαμε και το αφορολόγητο. Στην επόμενη αξιολόγηση τι θα γίνει. Ή αυτό λέτε ή, γιατί βάλατε ένα διαζευτικό. Κοιτάξτε, η ευρωπαϊκή οικογένεια και το μέλλον της Ευρώπης δεν εξαρτάται μόνο από την Ελλάδα. Γι' αυτό λέτε ότι... κάνει κάποιες ευχές για το ευρωπαϊκό όνειρο και για τα οράματα των ιδρυτών. Εάν σήμερα έχει διαμορφωθεί ή διαμορφωθεί εν τέλει ένας άλλος χάρτης στην Ευρώπη, ήδη τον βλέπουμε να σχηματίζεται σιγά σιγά, και οι ευρωσκεπτικιστές στην Ευρώπη ανεβαίνουν, η Βρετανία την έκανε κατά το κοινός λεγόμενο από την ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν συμμετέχει δηλαδή ουσιαστικά στα κοινά δρόμενα, άλλο θα κάνει μια ειδική συμφωνία, έχει και η Τουρκία, ξέρετε, με την ευρωπαϊκή οικογένεια, ειδική συμφωνία έχει και η Ελβετία. Λοιπόν, πρέπει και η Ελλάδα να επανακαθορίσει τη θέση της. Τι θέλει να κάνει και πού θέλει να πάει. Άρα, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση χωρίς ταμπού. Απολύτως. Από την πρώτη στιγμή το λέω εγώ, διότι δεν είναι δυνατόν μια χώρα να πτωχεύει και στο τέλος της μέρας να χρωστάει, ξέρετε, περισσότερα από όσα όταν μπήκε στην περιπέτεια. Αυτό έχει συμβεί στη χώρα σήμερα. Ξέρετε, η πτώχευση είναι μια επώδυνη διαδικασία. Αλλά στο τέλος της μέρας ο πτωχός είναι ελεύθερος από τα χρέη του. Αυτό δεν έχει συμβεί με τη χώρα.